Καλημέρα. Προς το παρόν φτιάχνω το καλάμι μου. Κάτσε, γιατί είμαι και λίγο ανάπηρος με αυτά. Έχω έρθει στο μέρος που πήρα τελευταία φορά τη συναγρίδα στο LRF. Όχι φυσικά με σκοπό να πάρω ξανά συναγρίδα. Βασικά δεν ξέρω αν εύχομαι να μην χτυπήσει καν τόσο μεγάλο ψάρι, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είχα και μία δόση τύχης για να βγει. Δεν είναι κάθε φορά το ίδιο, και όπως φάνηκε και από ένα προηγούμενο βίντεο που θα έχετε δει με το σαργό, βγαίνει η συναγρίδα που ζύγιζε εν τέλει ένα 700 κάπου εκεί, και δεν βγήκε ο σαργός που ήταν μεγάλος σαργός, γύρω στο κιλό. Εγώ ήρθα από εδώ μεριά γιατί πίστευα ότι δεν θα έχει πολύ αέρα. Βέβαια, εγώ τον περίμενα τον αέρα να έρχεται από εκεί που είναι βοράς, αλλά αυτός φαίνεται ότι τον κλώθει τον αέρα και έρχεται κάθετα, έρχεται λίγο από νοτιά. Είναι λίγο περίεργος, αλλά εντάξει, είναι μια χαρά. Σε λεπτά και περάσω και την παραμάνα που κάνω συνήθως γύρω στο 5 λεπτό, να την περάσω, γιατί τα χέρια μου είναι που είναι παρατέρια. Τώρα είναι και μέσα στα σαντιλιακά. Ήρθα εδώ για τον αέρα κυρίως, να μην έχω φάτσα καιρό, και για έναν ακόμα λόγο, βασικά για δύο ακόμα λόγους. Ο ένας είναι, δεν ήθελα να περάσω μέσα από πολλά χόρτα, γιατί ακόμα ο καιρός είναι έτσι και έτσι, δεν έχει ζεστάνει υπερβολικά, και θέλει λίγο προσοχή όταν περνάμε μέσα από χόρτα, γιατί τα φιδάκια όταν είναι και πρωί μπορεί να κάνουν καμιά βολτίτσα. Εμείς εδώ στο νησί έχουμε και οχές, οπότε θέλει λίγο παραπάνω προσοχή. Αυτός ήταν ο ένας λόγος. Εδώ κάνω πολύ μικρή διαδρομή, 5 λεπτά μέσα από χόρτα, οπότε είναι εντάξει. Λοιπόν, τι τεχνητό θα βάλω τώρα. Θα βάλω ένα πάκι που μου έδωσε ο Γιώργος, να το δοκιμάσω εδώ στα πρώτα τα νερά που είναι λίγο ρηχά, και θα δούμε αργότερα, καθώς θα βαθαίνουν, θα αλλάξουμε σε κάτι άλλο, σε λίνο, σε κάποιο άλλο pencil που πάει πιο βαθιά. Θα δούμε. Και ο τρίτος λόγος, να το τελειώσω αυτό που ξεκίνησα, που ήθελα να έρθω εδώ, είναι για να δω τι άλλα ψάρια βαστάει. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, προσπαθούσα να πιάσω κάποιο μεγάλο σαργό. Δεν έπιασα το σαργό θηρίο, όπως αυτόν για παράδειγμα που έχασα σε προηγούμενο ψάρεμα που είδατε, και θέλω να δω αν τελικά, όχι σε άλλη τσέπη αυτό, αν τελικά βαστάει κάτι μεγάλο. Οπότε θα πάμε το ψαρεματάκι μας σιγά σιγά
και βλέποντας και κάνοντας. Ανάλογα με τον καιρό, εδώ πέρα έχει λίγο κυματάκι, αλλά... Ο αέρας που έχει στην επιφάνεια δεν ευνοεί το πάκι. Θα το δοκιμάσω πιο κάτω λογικά. Απλά σαν αναφορά, τα νερά είναι ανεβασμένα τουλάχιστον 20 πόντους, μπορεί και 30, σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχα έρθει. Δεν ξέρω τι διαφορά μπορεί να έχει αυτό. Θετική, αρνητική. Το μόνο αρνητικό που σκέφτομαι μέχρι στιγμής είναι σε κάποιο σημείο που θέλω να κάνω, να περάσω μέσα από τη θάλασσα, να κάνω ψάνιο όπως το λέμε στην παρέα, είτε δεν θα μπορώ, είτε θα κάνω κανονικό μπάνιο ολόκληρος. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχω πάρει κάτι. Μόνο χάνος. Ούτε έχω δει κάτι να με ακολουθεί. Α, και μια μεγάλη πέρκα. Κάτσε βρε. Κοίτα να δεις τώρα. Δεν βγαίνει και θα αναγκαστώ να σπάσω τη σαλαγιά για να μην σπάσω τώρα τη σιαγόνα του ψαριού. Τώρα πρέπει να αλλάξω σαλαγιά στο ψαράκι. Ή βασικά θα το αποσύρω το ψαράκι και θα βάλω άλλο.
το πρώτο καλό strike και ο πρώτος καλός αργός. Δεν είναι για να τον κρατήσω φυσικά, δεν είναι αρκετά μεγάλος. Χρυσή φρύσα. Εδώ έξω. Για ακόμα μία φορά η λύση δόθηκε σε μια μικρή αγκάλη, σε μια μικρή παραλία, ας το πούμε, σαν παραλία. Ναι. Λοιπόν, έφυγες. Πήδηξες μόνος. Τουλάχιστον βρήκαμε κάτι και μπορώ να ελπίζω ότι παρακάτω θα βρω ακόμα περισσότερα και καλύτερα. Είναι μια δαγκάδα που βρήκα εδώ κάτω. Κάβουρα. Θηριώδης κάβουρας. Ένα πολύ μικρό σαργουδάκι πάνω από την ξέρα. Επίτηδες ήθελα να περάσω πάνω από την ξέρα, ρυψοκινδυνεύοντας ένα σκάλωμα, γιατί πίστευα ότι κάτι θα έχει. Βέβαια δεν ήθελα κάτι τόσο μικρό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κανονικά πρέπει να πάω από εκεί πάνω, από εκεί να ανέβω, να πάω από πάνω και να πέσω από πίσω. Αλλά επειδή δεν θέλω και πολύ να σκαρφαλώσω και να περάσω μέσα από αυτά τα θάμνους, με τη θερμοκρασία που έχει και δεν ξέρω τι θα συναντήσω, θα κάνω μάλλον το πρώτο ψάνιο της ημέρας. Θα πάω άκρη-άκρη και θα περάσω από πίσω. Τώρα πόσο βαθιά θα είναι, ελπίζω να μην είναι πιο πάνω από τη μέση μου. Θα δούμε, θα το δοκιμάσω και αν δω ότι δεν μπορώ, είναι πολύ βαθιά, θέλει κανονικό μπάνιο, ίσως να πάω από πάνω. Θα δούμε. Κάτι μου λέει ότι θα βραχούμε αρκετά. Κάτσε να κάνω ένα βηματάκι. Κρατάω, έχω βγάλει την τσάντα. Ω ναι, όχι μέχρι τη μέση, σχεδόν μέχρι το στήθος και δεν ξέρω και πιο κάτω τι θα γίνει. Θα πιαστεί το χέρι μου να κρατάω τη τσάντα. Κάτσε να κάνουμε μια στάση, όπα, εδώ πάνω. Μάλλον περίμενε, θα βγάλω και την GoPro. Οπα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Κανονικό μπάνιο, παιδιά. Ου.
τσάντα οριακά, λίγο ακουμπάει. Παιδιά, ωραία περνάμε. Εδώ ήταν ακόμα πιο βαθιά. Πάμε σιγά σιγά. Να βαστάω λίγο και το βράχο. Ωραία. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτό εδώ το προτιμώ από τη στιγμή που είναι και καλοκαίρι. Δεν με πειράζει καθόλου. Για πάμε λίγο. Επιτέλους κάτι καλό. Ένας ωραίος αργός. Πάλι. Λοιπόν, τον αφήσουμε μέσα. Αυτός είναι ένας ωραίος αργός που έχει πιαστεί πάρα πολύ καλά με το ψαράκι, το μελανιράκι. Το έφαγε ολόκληρο
μέσα στο στόμα. Πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Κατάλαβα ότι πιάστηκε. Δείτε ένα μελανουράκι. Δείτε. Μια σταλιούδα. Ένα μωρό. Τι μωρό. Μωράκι. Εδώ είναι το δεύτερο ψάνιο. Και μάλλον ο καλός ο τόπος είναι εκεί. Μπροστά και λίγο από πίσω. Αλλά δεν προλαβαίνω, πρέπει να γυρίσω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, είδατε πως είναι ένα ψάρεμα συνηθισμένο, ένα από τα πολλά. Δεν υπάρχουν ευλογημένοι τόποι, δεν υπάρχουν μαγικά τεχνητά, δεν υπάρχουν σίγουρα αποτελέσματα. Κάθε τόπος μπορείς να συναντήσεις πολλά ψάρια ή μπορεί να μην συναντήσεις και κανένα. Εγώ σήμερα πήγα ακόμα πιο μακριά από την προηγούμενη φορά. Γυρνώντας έβαλα το ρολόι να μετρήσει την απόσταση μέσω GPS. Σε σχεδόν ευθεία γραμμή μέχρι το αυτοκίνητο είναι 3,2 χιλιόμετρα. Οπότε βάλε πόσο θες να πας μέχρι εκεί, που είπα φτάνει, ας γυρίσω πίσω, δηλαδή τουλάχιστον τα διπλάσια. Μπορεί συνολικά να είναι τα τριπλάσια, μπορεί να είναι 8-9 χιλιόμετρα αν βάλεις κάθε μύτη που περπάτησα, τις οποίες στην επιστροφή απέφυγα, κάθε βραχάκι που ανέβηκα, πόσες φορές ανέβηκα, κατέβηκα, όλα αυτά δεν μετράνε στο GPS, οπότε μπορεί να είναι 8, 9, 10 χιλιόμετρα συνολικά, πήγαινε έλα, και όπως είδατε ένα ψάρι κράτησα. Είχα κάποια χτυπήματα, αλλά γενικά η μέρα ήταν πάρα πολύ αργή. Το μόνο μαγικό που υπάρχει, το μόνο ευλογημένο, είναι τα πόδια μας και τα κουράγια μας για να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε, μήπως και βρούμε ψάρια. Άλλες φορές με το που κατέβουμε στη θάλασσα μπορεί να τα συναντήσουμε, μπορεί να είναι η ώρα τους που τρώνε, μπορεί να είναι η εποχή και να κάνουμε ένα φοβερό ψάρεμα, και άλλες φορές μπορεί να περπατάμε χιλιόμετρα ακτογραμμής και να μην βρίσκουμε τίποτα. Αυτά από το σημερινό ψάρεμα. Πάω να φύγω γιατί είμαι κομμάτια. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.